Ουσιαστικά την πρόκρισή του στο Top 16 της Ευρωλίγκα μετά την δεύτερη εκτός έδρας νίκη του επί της Τσιμπόνα στο Ζάγκρεπ. Οι Κίτρινοι κέρδισαν με σκόρ 83-76 και ο Βασίλης Βλαχόπουλος που βρέθηκε στην Κροατία είναι μαζί μας για τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Η εμφάνιση ήταν πολύ καλή, Βασίλη, αλλά θα μπορούσε να έρθει και πιο εύκολα η νίκη, έτσι. Έτσι ακριβώς ο Άρης το πίστεψε και θα έλεγα ότι ήταν πολύ καλύτερο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μάλιστα, δύο φορές εξασφάλισε διαφορά 11 πόντων και από το σύνολο των 9 λαθών που έκανε στο παιχνίδι, τα 7 τα έκανε στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ξέφυγε με διαφορά 11 πόντων και θα μπορούσε να πάει τη διαφορά στους 20. Τελικώς έπεσε δύο φορές στους 4 πόντους. Ωστόσο, ο Άρης είχε τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο έως το τελευταίο δευτερόλεπτο και επέτυχε μια πολύ σπουδαία νίκη, η οποία θεωρητικά του εξασφαλίζει την πρόκληση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, γιατί μαθηματικά χρειάζεται μία ακόμη νίκη, ενδεχομένως να μην χρειαστεί κιόλας, ανάλογα από τα αποτελέσματα της επόμενης αγωνιστικής της Ευρωλίγκα. Θα είναι πολύ δύσκολο να αποκλειστεί πια ο Άρης. Είναι φανερό αυτό. Θεωρώ ότι στην πρώτη περίπτωση τάσω να προκριθεί ως καλύτερος έκτος. Αν δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Ακόμα και αυτό το σενάριο να κρίνει. Νομίζω ότι ο Άρης θα είναι σίγουρος στην πέμπτη θέση και από εκεί και πέρα, έχοντας πλέον δύο παιχνίδια στην έδρα του με Λιετούβος Ρίτας και Μακάμπι Τελαβίβ και δύο εκτός στο Μιλάνο και στην Τουρκία με την ΕΦΕΣ, μπορεί ενδεχομένως να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Έχει την ποιότητα, άλλωστε το κυνηγάει και όλα το δείχνει με τις κινήσεις που πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα. Σωστά. Να δούμε τι έγινε χθες στο Ζάγκρεπ, στο Ντράζεν Πέτροβιτς. Τι δήλωσε ο Γκόρντον Χέρμπερτ και ο Δημήτρης Τσαλδάρης όταν επέστρεψε σήμερα το μεσημέρι από αποστολή στη Θεσσαλονίκη, για να μιλήσουμε μετά και για τα μεταγραφικά. Ο Άρης βρίσκεται με το ένα πόδι στους 16 της Ευρωλίγκας. Περισσότερο ρεαλιστής από ποτέ πέτυχε μια σπουδαία νίκη στο Ντράζεν Πέτροβιτς. Στην έδρα της Τσιμπόνα με 83-76, έχοντας τον Τζέρεμι Μάσεϊ και τον Δημήτρη Τσαλδάρη σε εξαιρετικό βράδυ. Η δεύτερη εκτός έδρας νίκη, μάλιστα, επιβεβαιώνει τη βασική επιδίωξη των Κιτρίνων, καθώς εξ αρχής είχαν θέσει ως στόχο για να πάνε στο επόμενο επίπεδο την επίτευξη εκτός έδρας νικών στην Ευρωλίγκα. Για να είσαι μια ομάδα υπολογίσιμη, πρέπει να κερδίσει εκτός έδρας. Το κάναμε αυτό. Κερδίσαμε και την Τσιμπόνα, κερδίσαμε ένα παιχνίδι με τη Λεμάν, το οποίο το κερδίσαν όλες οι ομάδες. Αλλά σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι όπως ήταν με την Τσιμπόνα, που θέλαμε κατά κάποιο τρόπο να καθορίσουμε την πρόκριση, δείξαμε χαρακτήρα και κάναμε αυτό που έπρεπε και κερδίσαμε. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Ο Μάσε ήταν ασταμάτητος με 20 πόντους και 7 rebound. Ο Τσαλδάρης ευστόχησε σε 4 τρίποντα σε ισάριθμες προσπάθειες, ενώ ο Τέρι πρόσθεσε στο σκορ πέρα από τη δεδομένη ενέργεια που προσδίδει. Ο Ράιτ ήταν μια διαρκής απειλή και ο Γιώργος Καλαϊτζής, ένας ιδανικός οργανωτής, έστω και ερχόμενος από τον πάγκο. Τον πύχη είπαμε ότι θέλουμε να τον ανεβάσουμε την επόμενη μέρα που τελείωσε το περσινό πρωτάθλημα. Αυτός ήταν ο στόχος μας. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κάθε μέρα, να δουλεύουμε, να γινόμαστε καλύτεροι και ζητάμε πολλά πράγματα από το, πρώτα απ' όλα από τον εαυτό μας και σε ατομικά και σαν ομάδα, δηλαδή θέλουμε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Ο Γκόρντον Χέρμπερτ είδε τους παίκτες του να κάνουν ένα μέτριο ξεκίνημα, προηγήθηκαν όμως για πρώτη φορά στο 8 με 18-17 και ποτέ δεν κοίταξαν πίσω. Ήταν ένα συναρπαστικό παιχνίδι και είμαστε ενθουσιασμένοι που κερδίσαμε. Αλλά δεν έχουμε προκριθεί στους 16 καλύτερους. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν και μαθηματικά έχεις πάρει την πρόκριση και τώρα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στα σημαντικά στοιχεία των Κιτρίνων και ο χαρακτήρας που επέδειξαν, καθώς και τις τρεις φορές που η Τσιμπόνα πλησίασε στο σκορ ή ακόμη και η Σοφάρισε 58-58, κατάφεραν να ξεφύγουν αμέσως στο σκορ. Θεώρησα πριν από δύο εβδομάδες πως μπήκαμε στο σωστό δρόμο, βελτιωνόμαστε ως ομάδα. Κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα καλύτερα. Αλλά το σημαντικότερο είναι πως δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Παλεύουμε για να βελτιωθούμε. Ο Άρης, μεταξύ μετά τον Βλάντιμιρ Μπόισα, ετοιμάζεται να αποκτήσει και τον Ντάριους Ουάσιγκτον ως κοινοτικό. Λοιπόν, αυτά έγιναν και στο Ζάγκρεπ, είδαμε και τις δηλώσεις. Βασίλη, σε ένα μάτς που η Τσιμπόνα άρχισε με 3 τρίποτα και για κάθε ομάδα που αγωνίζεται εκτός έδρας, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο στοιχείο για να το ξεπεράσει την πορεία. Αναμφίβολα, γι' αυτό το λόγο άλλωστε η Τσιμπόνα έχει και το πρώτο λόγο μέχρι το 8 λεπτό, 7 λεπτό περίπου. Μετά, όταν η άμυνα του Άρη έδεσε, άλλαξε τα πάντα. Εγώ θέλω να σημειώσω απλά ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία του Καλαϊτζή στην ομάδα του Άρη και αναφέρομαι στο γεγονός ότι εντάξει, ο Μάσε και ο Μπρέι Σιράιτ έβαλαν πολλούς πόντους, αλλά ο Γιώργος Καλαϊτζής επέβαλε ένα ρυθμό στο παιχνίδι.
αυτόν που βόλευε στην πραγματικότητα τον Άρη και νομίζω ότι ήταν ενδεχομένως και ο πολυτιμότερος παίκτης του Άρη σε αυτό το παιχνίδι, γιατί όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια κρίνονται από δύο τομείς, από τον ρυθμό και τα rebound. Και ο Άρης είχε αν μη τι άλλο το ρυθμό, επέβαλε το ρυθμό του σε όλο το διάρκεια του αγώνα. Ναι, τώρα στα μεταγραφικά δεν είναι το νεότερο η απόκτηση του Μπόις ασφαλώς, αλλά η συμφωνία με τον Ντάριους Ουάσιγκτον. Ακριβώς. Αυτή η πληροφορία υπάρχει εδώ και περίπου μισή ώρα, ότι ο Άρης συμφώνησε με τον Ντάριους Ουάσιγκτον για συμβόλαιο 1,5 ετούς. Ο Άρης είχε προτείνει συμβόλαιο στον Ουάσιγκτον για 2,5 χρόνια, ναι. Δηλαδή να λύγει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι του 2009. Ελέγχεται ασφαλώς ακόμα η πληροφορία. Ο Ουάσιγκτον, ο οποίος σύμφωνα με την ίδια πληροφόρηση έχει ήδη στα χέρια του διαβατήριο από τα Σκόπια και ότι η νεότερη πληροφορία αναφέρει ότι ο Ουάσιγκτον, ότι μέσα σε επόμενες ώρες οι άνθρωποι του Άρη θα είναι στη θέση να γνωρίζουν πότε ακριβώς θα έρθει ο Ουάσιγκτον στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, συνάδελφοι από την Αθήνα επιμένουν ότι ο Ουάσιγκτον είναι κοντά και στον Πανιόνιο, αλλά νομίζω ότι το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη και η πρόκληση της Ευρωλίγκα, αλλά και γενικότερα το γεγονός ότι ο Άρης είναι πιο εμπορικό σωματείο, νομίζω ότι παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο για τον Ουάσιγκτον, ο οποίος έχει περάσει άλλωστε από τη Θεσσαλονίκη, από τον ΠΑΟΚ, γνωρίζει την πόλη και νομίζω ότι τελικώς θα φορέσει τη φανέλα του Άρη. Ναι. Ωραία, Βασίλη, να ευχαριστήσω πολύ. Να δούμε τι έκανε και ο Ολυμπιακός που κέρδισε για πρώτη φορά εκτός έδρας στην Πολωνία. Αύριο ο Βλάντιμιρ Μπόισα, την Κυριακή, συγγνώμη, με το Ρέθυμνο, παρότι αποκτήθηκε, δεν έθεσε.